Και εσύ, σε ευχαριστώ και πάλι σήμερα για την παρουσία σας σε μια νέα συνέντευξη με αντικείμενο αυτό που έχω καθιερώσει, τον απολογισμό προς τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για την εξέλιξη κρίσιμων ζητημάτων της περιοχής μας. Θα μου επιτρέψετε σήμερα να αναφερθώ σε 12 συγκεκριμένα σημεία και θέματα στα οποία υπήρξαν θετικές εξελίξεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της χώρας, της κοινωνίας και της οικονομίας. Πρώτον, υποδομές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας. Όπως γνωρίζετε, εγκρίθηκε η παγωγή του έργου, υλοποίηση φοιτητικών εστιών και λοιπόν εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων σε Βόλο και Λαμία, στον νόμο περί ΣΔΙΤ. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη συμμετοχή 7 σημαντικών επενδυτικών ομίλων. Η εξέλιξη αυτή καθιστά βεβαία την κατασκευή αυτού του πολύ σημαντικού έργου για την περιοχή μας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την εκτίμηση της Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ για τα επόμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο ΣΔΙΤ φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αυτό το μήνα ολοκληρώνεται η Α φάση, που είναι η προεπιλογή των υποψηφίων από τα 7 σχήματα που σας είπα προηγουμένως. Τον Μάρτιο εκτιμάται η έναρξη της Β1 φάσης, που καλείται ανταγωνιστικός διάλογος. Τον Ιούλιο του 2021 ολοκληρώνεται αυτή η φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου. Το Σεπτέμβριο του 2021 είναι η έναρξη της Β2 φάσης, που είναι η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών. Το Δεκέμβριο του 2021 ολοκληρώνεται η Β2 φάση και ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος και υπογράφεται η σύμβαση σύμπραξης ανάλογα με το χρόνο ελέγχου της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2022, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών για τη λειτουργία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη Λαμία και ταυτόχρονα θα ενισχύσει τη θέση της περιοχής στον εθνικό χάρτη της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας. Άρα σας έδωσα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αυτού που υλοποιήσαμε για το Πανεπιστήμιο στην περιοχή μας. Δεύτερον, υποδομές, δομές και λειτουργίες υγείας. Όπως ξέρετε, στελεχώθηκε, εγκαινιάστηκε και λειτουργεί η 24ωρη, βάση το Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων, αφού εγκρίθηκε ο κανονισμός. Διαμορφώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία νέες κλίνες στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομικών και πριν από λίγες μέρες προσθέθηκαν 7 μόνιμες νέες κλίνες στη ΜΕΘ ως δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ενώ ενισχύεται με ανθρώπινο δυναμικό το κομμάτι των δομών υγείας, αφού το Υπουργείο Υγείας πριν από λίγες ημέρες προκήρυξε 16 θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ, ενώ αναμένεται άμεσα και η προκήρυξη 33 θέσεων επικουρικού νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού. Τρίτον, Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας. Είναι σε όλους γνωστό ότι αυτό ήταν μια προσπάθεια να γίνει από το 1997 επί 23 χρόνια. Πέρασε από διάφορα στάδια χωρίς αποτέλεσμα. Τους τελευταίους 18 μήνες εργαστήκαμε σοβαρά, συστηματικά, προκειμένου να οριμάσει το έργο. Ενδεικτικά και μόνο, να σας πω τι κάναμε πάνω σε τρεις άξονες. Τεχνική, νομική και χρηματοοικονομική υποστήριξη. Επικαιροποιήθηκαν οι κτηριολογικές ανάγκες των δικαστικών υπηρεσιών Λαμίας. Εκπονήθηκαν νέες μελέτες και έγινε επαναχωροθέτηση του έργου σε μεγαλύτερη έκταση κατά 50%. Μεταγράφηκε η έκταση στην μερίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στο υποθηκοφυλάκιο Λαμίας και εκδόθηκε σχετικό πιστοποιητικό. Δηλώθηκε η έκταση από την Κτηματική Υπηρεσία Λαμίας εμπρόθεσμα στο κτηματολόγιο και εκδόθηκε αποδεικτικό δήλωσης δικαιώματος πλήρους κυριότητας. Εκδόθηκε, πολύ σημαντικό,
παράταση του χρόνου εκπλήρωσης του σκοπού παραχώρησης και εντάχθηκε το έργο στον προγραμματισμό για κατασκευή ή ανακατασκευή δικαστικών μεγάλων μέσων ΔΙΤ. Ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών επιτεύχθηκε πρόσφατα, πριν από μία εβδομάδα, η θετική εισήγηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, την ασφάλιση και την συντήρηση του νέου δικαστικού μεγάλου Λαμίας. Ομοίως, θετική υπήρξε και η εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ προς την Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ για τον λόγο έργο. Αναμένεται η σύγκληση της Διυπουργικής Επιτροπής το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να ολοκληρωθεί και αυτό το έργο στο κομμάτι των ΣΔΙΤ. Τέταρτον, Πανέλληνια Έκθεση Λαμίας. Μετά από σχετική τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και τα συναρμόδια Υπουργεία, ο Δήμος Λαμιαίων, όπως ετήθηκε, απέκτησε τη δυνατότητα να επέμβει ουσιαστικά στο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, διαφυλάσσοντας τις υποδομές και εγκαταστάσεις της ΠΕΛ. Με επισπεύδον το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, αναζητούνται εναλλακτικές, βέλτιστες λύσεις συνολικά για την βέλτιστη αξιοποίηση αυτού του εμβληματικού για την περιοχή περιουσιακού στοιχείου. Πέμπτον, Λάρκο. Έγινε η προκήρυξη δύο παράλληλων και ξεχωριστών ανοιχτών διεθνών διαγωνισμών για περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Κατά το πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπήρξε ομολογουμένος έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από 6 επιχειρηματικά σχήματα με αξιόπιστη επιχειρηματική δραστηριότητα εντός και εκτός Ελλάδος. Απομένει η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών μέχρι τις 2 Απριλίου, σύμφωνα με τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό. Παράλληλα, η συνέχιση λειτουργίας εταιρείας στηρίχθηκε για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία σε επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ για το 2020, παρά την στενότητα των κρατικών πόρων που δημιούργησε η υγειονομική κρίση, εκ των οποίων τα 10 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για την μισθοδοσία του προσωπικού. Η εταιρεία, μάλιστα, έχει αιτηθεί επιπλέον χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη συνέχιση της λειτουργίας της μέσα στο 2021 μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Επιπλέον, με επισπεύδον του Υπουργείου Εργασίας, εξετάζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία για την αντιμετώπιση εργασιακών θεμάτων στην επιχείρηση. Έκτον, κόκκινα σπίτια στη Μαλεσίνα. Το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, μπορεί και σήμερα, θα κατατεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών σχετική διάταξη για ένα θέμα που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της περιοχής επί πολλές δεκαετίες. Η περιοχή οριοθετείται εντός του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου. Το ζήτημα ανέκυψε, όπως γνωρίζετε, καθώς το δημόσιο προέβαλε στο κτηματολόγιο ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε σπίτια και ακίνητα που είχαν αποδοθεί για αποκαταστατικούς σκοπούς στους τότε δικαιούχους λόγω του σεισμού του 1894 στην Αταλάντη. Με την ελόγω διάταξη θα δοθεί ένα οριστικό τέλος στις διεκδικήσεις του Δημοσίου για τους κατοίκους που δικαιώθηκαν από το κτηματολόγιο, ενώ παράλληλα θα οριστεί μια συγκεκριμένη διαδικασία βάσει της οποίας όσοι δεν δικαιώθηκαν από το κτηματολόγιο θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα προς αξιολόγηση σε επιτροπή προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία εφέτος. Έβδομον, έργα σε δήμους, ενδεικτικά και μόνο. Στο Δήμο Σιλίδας υπεγράφει απόφαση δωρεάν παραχώρησης κτηριακών εγκαταστάσεων για στέγαση του αστυνομικού τμήματος Σιλίδας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών
Δηλαδή η κτηματική εταιρεία, η κτηματική υπηρεσία Λαμίας συνεργάζεται με τον Δήμο Στυλίδας για την ορίμανση των έργων ανάπλασης της παραλίας Ραχών και αναστήλωσης, ανακατασκευής και ανάδειξης της γέφυρας στην Αγία Μαρίνα Στυλίδας. Παράλληλα, και θα υπάρξουν σύντομα ανακοινώσεις, εργαζόμαστε στενά με τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Χθες υπήρξε συγκεκριμένη επικοινωνία με τον κύριο Αμυρά και προσεχώς θα υπάρξει συγκεκριμένο αποτέλεσμα για την αναβάθμιση του λιμένα της Στυλίδος. Δήμος Καμένων Βούρλων, όπως γνωρίζετε, επανακαθορίστηκε οριογραμμία Αιγιαλού για τον λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου. Εξασφαλίστηκαν πρόσθετοι πόροι εκτός προϋπολογισμού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου και επιδιώκεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με επισπεύδον το Υπουργείο Ανάπτυξης να δρομολογηθεί το έργο της αποχέτευσης των Καμένων Βούρλων. Δήμος Αμφίκλειας και Ελάτιας, εξασφαλίστηκαν πρόσθετοι εκτός προϋπολογισμού πόροι για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου και δρομολογήθηκαν πρωτοβουλίες τραπεζικής υποστήριξης περιοχής, όπως σύντομα θα δείτε στην Ελάτια. Δήμος Δομοκού, εξασφαλίστηκαν πρόσθετοι εκτός προϋπολογισμού πόροι για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου, δρομολογείται η υλοποίηση του έργου αξιοποίησης γεώτρησης στην Άνω Αγόριανη. Δήμος Μακρακόμης, χρηματοδοτήθηκαν έργα συντήρησης σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου εκτός προϋπολογισμού και αναζητήθηκε και βρέθηκε η βέλτιστη λύση με την πιστότερη τράπεζα ώστε να αποφευθούν μέτρα κατάσχεσης στα σφαγεία δυτικής φτιότητας. Δήμος Λοκρών, εξασφαλίστηκαν και εδώ πρόσθετοι εκτός προϋπολογισμού πόροι για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου. Ρυθμίστηκε το θέμα της εξαίρεσης από την λειτουργία του κτηματολογίου, αντικαταστάθηκε το δίκτυο ίδρυυσης στον Έξαρχο, χρηματοδοτήθηκε η κηρυτόνη για πλήθος τοπικών έργων και επιλύθηκαν ζητήματα διαχειριστικής και οικονομικής φύσεως του οικοδομικού συνεταιρισμού μονίμων αξιωματικών ελληνικού στρατού, του ΟΣΜΑΕΣ δηλαδή, στη Μαλαισίνα. Παράλληλα, όπως σας έχω ενημερώσει, χρηματοδοτήθηκε εκτός προϋπολογισμού η Δημοτική Φιλαρμονική Λαμίας, αφού αναδείχθηκε η σπουδαιότητά της ακόμα και μέσα στην περίοδο της πανδημίας και χορηγήθηκαν δωρεάν τάμπλετ σε μαθήτριες και μαθητές γυμνασίων και ηλικίων της περιοχής, όπως στην Ιπάτη, καθώς και στο Σύλλογο Πολυτέκνων Φθιώτιδας. Και υλοποιήθηκαν ως πρώτη βιομηχανική περιοχή της Ελλάδος έργα αναβάθμισης στη ΒΠΕ Λαμίας. Πέραν όμως αυτών, θα ήθελα να αφαιρεθώ σε δύο εμβληματικά έργα στις περιοχές της Ανατολικής Φθιώτιδας και του Δομοκού. Συγκεκριμένα, όπως ξέρετε, δόθηκε οριστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα ίδρυυσης στην Ανατολική Φθιώτιδα με χρηματοδότηση άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ για αποκατάσταση του δικτύου ίδρυυσης. Το συγκεκριμένο ποσό εγκρίθηκε και ήδη έχει πιστωθεί στον Δήμο Στυλίδας. Σημειώνεται πως από τις συγκεκριμένες πηγές ιδρεύονται τρία δημοτικά διαμερίσματα: οι Ράχες, το Αχλάδι και η Παλαιοκερασιά. Πρόκειται για ένα ζωτική σημασία έργο υποδομής που έχει ταφενός να ανταποκριθεί στην ανάγκη κάλυψης των ζημιών που προκλήθηκαν από τον Ιαννό, αφετέρου να διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες για τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής. Και επίσης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο ΤΟΕΒ Ξινιάδος χρηματοδοτείται με επιπλέον ποσό 200.000 ευρώ για την αποκατάσταση των αδευτικών υποδομών και δικτύων στις περιοχές που επλήγησαν. Στόχος είναι με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων σε αυτή την περιοχή η περιοχή να θωρακιστεί από μελλοντικά πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα. 8. Όπως βλέπετε, προσπαθώ να κάνω έναν απολογισμό του τελευταίου τριμήνου. Αποφασίστηκε η αποζημίωση πρώην εργαζομένων σε πιστωτικά ιδρύματα που τέθηκαν σε ειδική εκαθάριση. Με τη συγκεκριμένη απόφαση αποδίδεται το 100% της αποζημίωσης στους πρώην εργαζόμενους σε συνεταιριστικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων και η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, και αυξάνεται το ποσοστό της προνομιακής ικανοποίησης των πρώην εργαζομένων στα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ άλλων στην Αγροτική Τράπεζα,
και το ταχυδρομικό ταμιευτήριο στο 80%. Σταδιακά και ανάλογα με τις χρηματοωρές της ενιαίας ειδικής εκαθάρισης, θα υπάρξει προσαρμογή έως την πλήρη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης στο σύνολο των πρώην εργαζομένων σε πιστωτικά ιδρύματα που τέθηκαν σε ειδική εκαθάριση. Ένατον, μέτρα αντιμετώπισης κορονοϊού, ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, μέχρι σήμερα, έχουν χορηγηθεί 47,6 εκατομμύρια ευρώ μέσω των 5 κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 9.808 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, με μέσο όρο ενίσχυσης τα 4.853 ευρώ. Έχουν χορηγηθεί 40,5 εκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούν σε 355 δάνεια. Αυτά έχουν εγκριθεί και έχουν εκταμιευθεί τα 36,2 από αυτά. Έχουν δοθεί 5,9 εκατομμύρια ευρώ μέσω της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 5.868 αφημοί. Και 15,9 εκατομμύρια ευρώ έχουν λάβει οι εργαζόμενοι της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας μέσω της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Συμπερασματικά, μέχρι σήμερα, για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, προκειμένου να στηριχθούν επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι, έχει δοθεί το συνολικό ποσό των 110 εκατομμύριων ευρώ. 110 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα χρόνο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Δέκατον, Ιαννός. Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Στριαντόπουλος, συντονίζει την όλη διαδικασία, ανακοίνωσε άμεσες παρεμβάσεις για την αποζημίωση φυσικών και νομικών προσώπων. Μεταξύ άλλων, καλύπτονται περιοχές και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Πρώτον, αποκατάσταση υποδομών, δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων ύψους 46 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα αυτά αφορούν στις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις του Περιχείου Ποταμό και στα αντιπλημμυρικά έργα της ΕΡΓΟΣΕ. Δεύτερον, εφάπαξ ενίσχυση 8.000 ευρώ προς επιχειρήσεις μέσω του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Τρίτον, επιχορήγηση αποζημιώσεων για τις ζημίες λόγω θεομηνίας από το Υπουργείο Οικονομικών. Σε αντίθεση με το παρελθόν, που ο μέσος χρόνος παροχής επιχορήγησης προς επιχειρήσεις ήταν μεγαλύτερος από 2 έτη, η πρώτη απόφαση χορήγησης προκαταβολής 20% επί της ζημίας δημοσιεύθηκε στις 26 Οκτωβρίου. Στη Φθιώτιδα μέχρι χθες θα έβγαινε νέα απόφαση, 29 επιχειρήσεις έλαβαν 136.138 ευρώ ως προκαταβολή. Τέταρτον, στήριξη πρωτογενούς παραγωγής και αποκατάσταση ζημιών, με άμεση αποζημίωση του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου από τον ΕΛΓΑ. Η στενή συνεργασία Υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης το 2020 είχε ως αποτέλεσμα την ταχύτατη καταβολή αποζημιώσεων. Αποζημιώσεων για εξοπλισμό, μέσα παραγωγής, αποθηκευμένα προϊόντα και έγκυο κεφάλαιο για αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Και παράλληλα διασφαλίστηκαν 2 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Περιφέρεια Αστερράς Ελλάδος για του ΣΤΟΕΒ της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Πέμπτον, στήριξη νοικοκυριών, οικοσκευών και κατοικιών. Με τις απαραίτητες ενέργειες τοπικής αυτοδιοίκησης δρομολογούνται αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες νοικοκυριών και την οικοσκευή τους, εφάπαξ ενίσχυση 5.000 ευρώ προς κατοικίες, παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και επιδότηση ενοικίου και συγκατοίκησης. Έχουν μέχρι σήμερα πληρωθεί 230.766 ευρώ ως αποζημίωση νοικοκυριών. Και έκτον, χρηματοδότηση δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες. Έχουν μέχρι σήμερα καταβληθεί 3.550.000 ευρώ. Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών διαμορφώνει ένα σύγχρονο
και αποτελεσματικό πλαίσιο κρατικής αλλαγής από φυσικές καταστροφές. Αυτό πέρασε στο Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε και λογικά σήμερα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Στο πλαίσιο αυτό, όπως λογικά θα δείτε σήμερα, διευρύνεται η περίμετρος των δικαιούχων για αποζημίωση λόγω ζημιών από θεομηνίες με την ένταξη τόσο των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, όσο και των ιδιωτών με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη την βαρύτητα που έχει η αγροτική δραστηριότητα στο εισόδημα της κάθε κατηγορίας. Αυτό μετά μπορώ να σας το αναλύσω, αφορά αρκετούς συμπατριώτες μας. Ενδέκατον, αθλητισμός. Οι αναγκαίες εργασίες για την ολοκλήρωση του εμβληματικού αθλητικού κέντρου στην τοποθεσία Καμαρίτσα στη Λαμία προχωρούν. Έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση της μελέτης και αναμένεται η έγκριση χρηματοδότησής της. Είμαστε σε συνεργασία και συνεννόηση με τον Δήμο Λαμιαίων, ώστε το έργο αυτό να ενταχθεί προς χρηματοδότηση. Σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις επί του θέματος. Και τέλος, 12. Στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Πενθυμίζω ότι το Υπουργείο Οικονομικών ενίσχυσε με 150 εκατομμύρια ευρώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας από τις επιπτώσεις πανδημίας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενέκρινε τον Δεκέμβριο του 2020 την καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης συνολικού ύψους 257 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένο σε σχέση με το 19 κατά 14 εκατομμύρια ευρώ. Με εθνικούς πόρους αποζημιώθηκαν οι πληττόμενοι ελαιοπαραγωγοί τύπου επιτραπέζιας ελιάς Καλαμών, ενώ με συγχρηματοδοτούμενους πόρους δόθηκαν ενισχύσεις ύψους 126 εκατομμυρίων ευρώ σε 143.650 αγρότες, μέτρο που αφορά όλες τις ελαιοποιήσιμες ποικιλίες των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Επιπλέον, με ειδική κοινή διάταξη των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, οι αποζημιώσεις καθίστανται αφορολόγητες και ακατάσχετες. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν σχετικών ετοιμάτων που έλαβε από αγροτικούς συνεταιρισμούς, έθεσε το ζήτημα της μη συμπερίληψης των παραγωγών βρόσιμης ελιάς στην δράση, έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Για το θέμα αυτό, είμαι σε στενή συνεργασία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συμπερασματικά, συνεχίζουμε δεσμευμένοι στην προσπάθεια ολοκλήρωσης των πρωτοβουλειών που έχουν ξεκινήσει, προκειμένου η φθιότητα να βελτιώσει τις υποδομές της και την ποιότητα ζωής των πολιτών της. Ευχαριστώ τους φορείς αυτοδιοίκησης, τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς περιοχής, καθώς και εσάς, τα μέσα ενημέρωσης, για την αξιόπιστη και επικοδομητική συνεργασία. Παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες, δεν πρέπει να σταματήσουμε. Έχουμε μόνο μία επιλογή, ενωμένη να πάμε μπροστά, ξεπερνώντας μια ακόμα δοκιμασία, την πανδημία. Σας ευχαριστώ πολύ.